Και για να ανεβάσουμε λίγο τον πύχη σε αυτήν την εκπομπή, τέλος πάντων, βρέθηκε κάποιος άντρας λίγο ωραιότερος από εμένα. Λίγο και πολύ. Για να έρθει καλεσμένος στην εκπομπή. Εντάξει, είπαμε να. Στέφανος Μιχαήλ μαζί μας. Δηλαδή, ρε Στέφανε, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Σε κοιτάω να δω τι σου βρίσκουν όλες οι γυναίκες που έχουν τρελαθεί από το πρωί εδώ και είναι. Ουρά κάνουν από πίσω. Εντάξει, ωραίος είσαι, αλλά. Εντάξει, δηλαδή. Έχει καλά μάτια, έχει ωραίες γωνίες στο πρόσωπο. Είσαι καλογυμνασμένος. Σιγά, δεν κοβόμαστε κιόλας, ας πούμε. Πλάκα κάνω, είσαι πολύ όμορφος. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθες, Στέφανε, στην παρέα μας. Πόσο, είσαι πιτσιρικάς, πόσο χρόνο είσαι? 29. Είσαι 29. 29 τον Αύγουστο. Και είσαι Κύπριος εσύ? Κύπριος, γεννήθηκα στην Κύπρο, η μάνα μου είναι από Αυστρία, ο πατέρας μου Κύπριος. Α, είναι από, η μαμά από Αυστρία, ναι, γι' αυτό, ναι, έχεις και χαρακτηριστικά λίγο. Πιο ευρωπαϊκά. Πιο ευρωπαϊκά, ας πούμε. Εσύ μοιάζεις περισσότερο στη μαμά, να φανταστούμε. Δηλαδή τα ανοιχτά χρώματα είναι της μαμάς. Κοίτα, ότι ο πατέρας μου είναι μελαχρινός, είναι καστανός, αλλά τα μάτια τα έχω πάρει από τη μητέρα. Τα μάτια από τη μητέρα έχεις πάρει, Ο μπαμπάς έχει καστανά μάτια. Ναι. Ωραία. Και είναι ασπρουδερός κι αυτός, δεν είναι? Ασπρουδερός κι αυτός. Μάλιστα. Θα σε πάω στο ρόλο σου στις 8 λέξεις, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ο ρόλος, γιατί είσαι και δικηγόρος και εκπρόσωπος κόμματος κτλ. Αλλά θέλω να μου πεις τώρα, όσο ωραίο αγόρι. Και πια τώρα, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι γυναίκες δεν περιμένουν να κάνουμε εμείς οι άντρες το πρώτο βήμα, ρε παιδί μου, αλλά το κάνουν. Έχουν γίνει αρπακτικά. Έτσι αισθάνεσαι? Εντάξει, κάποιες ναι. Αλήθεια. Δηλαδή, τι σου κάνουν, ας πούμε? Είναι χήμα κατάσταση, δεν πρέπει να προϋπάρξει κάτι για να παιχτεί φλερτ και τέτοια. Είναι πιο ομά τα πράγματα. Πιο ομά τα πράγματα, κατευθείαν σεξ. Και όχι μόνο για μένα, γενικότερα νομίζω. Ναι. Ναι, έχει αλλάξει λίγο αυτό. Έχει αλλάξει. Δηλαδή σε φλερτάρουν μέσω των social, ας πούμε, τι γίνεται? Και μέσω των social. Εντάξει, τώρα πλέον δυστυχώς έτσι γίνονται τα πράγματα, ναι, στην κοινωνία που ζούμε. Είναι η νέα μόδα αυτή με τα Instagram και τα Facebook και όλα αυτά. Οπότε είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις και το ακολουθείς. Εσένα σου στέλνουν, ας πούμε, μηνύματα, φωτογραφίες, γυμνές κτλ. Που... Ναι. Σου στέλνουν. Έχει συμβεί και αυτό. Έχει συμβεί και αυτό. Και πώς αντιδράς, με Στέφανε? Πώς αντιδράς, εντάξει. Στέλνεις κι εσύ ή όχι? Όχι, δεν στέλνω. Κοίτα, εντάξει, αυτά τα βλέπεις, είναι λίγο εξευτελιστικό, θεωρώ, άμα σου στέλνει κάποιος άνθρωπος από το πουθενά τώρα γυμνές φωτογραφίες και, ναι, βίντεο και τέτοια, είναι λίγο άσχημο. Ναι. Δεν θα το παίρνω στα σοβαρά ποτέ. Ποτέ. Έχεις μπει σε μια διαδικασία, αν μια γυναίκα σε προσεγγίσει με πολύ ωραίο τρόπο, όχι με γυμνή φωτογραφία κτλ., αλλά με ένα πολύ ωραίο μήνυμα κτλ. Και βλέπεις ότι είναι και μια ωραία κοπέλα, να ανταπαντήσεις και να υπάρξει. Ναι. Το έχεις κάνει. Τύχει, ναι. Σου έχει τύχει. Και προέκυψε κάτι ή όχι? Προέκυψε. Α, προέκυψε. Α, έκανες δεσμό δηλαδή με γυναίκα? Δεσμό, όχι. Όχι. Τι προέκυψε? Α, προέκυψε το άλλο. Το άλλο, ναι. Το άλλο. Μάλιστα. Άρα είσαι δηλαδή αυτό που λέμε τη ευκαιριακή σχέση, δεν είσαι το μακροχρόνιο. Για αναλόγως σε τι φάση βρίσκομαι. Δηλαδή. Τώρα είμαι σε σχέση, υπάρχει κάτι σοβαρό, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ με αυτά. Ναι. Αλλά τώρα είμαι ελεύθερος και. Και ωραίος. Και ωραίος και μου αρέσει κάτι, γιατί όχι. Ναι. Ωραίος είσαι, ελεύθερος είσαι. Ελεύθερος είμαι. Ναι. Α, είσαι και ελεύθερος. Άρα είσαι ελεύθερος, ωραίος και διαθέσιμος. Ναι. Καλώς, κορίτσια, ετοιμαστείτε. Ο Στέφανος Μιχαήλ είναι. Είναι διαθέσιμο. Είναι δια... Και εγώ διαθέσιμο σήμερα, αλλά δεν βλέπω. Ρέστε, ό,τι αφήσει ο Στέφανος. Λοιπόν. Πώς είναι τα πράγματα στις 8 λέξεις, για πες μου, πώς έγινε η γνωριμία με τον Ανδρέα? Καλά, η γνωριμία πάει χρόνια, χρόνια πίσω. Χρόνια, ναι, γιατί, ναι, συμμετάσχει και σε άλλα σύριαλ με μεγάλη επιτυχία του Ανδρέα. Αυτή η γνωριμία πάει 9 χρόνια πίσω. Από τα 20 σου. 21, κάπου εκεί. Τι λες τώρα? Ναι. Είχα συναντηθεί τυχαία τον Κούλη, τον Νικολάου, τον συνέδριο του Ανδρέα. Και από εκεί ξεκίνησε, κάναμε μια γνωριμία, τυχαία πάλι. Και πήγα και έκανα ένα διαφημιστικό. Τι διαφημιστικό? Ήταν για ένα πανεπιστήμιο, νομίζω, στην, μάλιστα, Κύπρο. Μάλιστα. Το οποίο είχε αναλάβει να διαφημίσει ο Κούλης, γιατί είχε και μια διαφημιστική τότε. Κάναμε το διαφημιστικό και μετά από 2-3 μήνες περίπου με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: ρε, έχω ένα μικρό ρόλο, μου λέει, στα άσπρα μπαλόνια. Έκαναν τα άσπρα μπαλόνια τότε. Θα μπορούσες να τον κάνεις? Του λέω: επειδή εγώ δεν έχω σπουδάσει ηθοποιός, του λέω: η τελευταία φορά που το έκανα αυτό ήταν στο δημοτικό, του λέω. Ναι, ναι. Οπότε έρχομαι και βλέπουμε. Και έτσι και έγινε. Ξεκίνησε με το μικρό ρόλο. Γνώρισα και τον Ανδρέα μετά, με τη Βάνα τη Δημητρίου, τη σεναριογράφο. Και εξελίχθηκε. Το μικρός ρόλος έγινε κύριος ρόλος και μετά προχωρήσαμε στο Μπρούσκο. Εσύ στην πορεία, στα αυτά τα 10 χρόνια που έχουν περάσει, σπούδασες ηθοποιία ή έμεινες μόνο? Όχι. Όχι. Γιατί δεν το έκανες? Εγώ σπούδαζα κάτι άλλο. Τελείωσα το άλλο. Σπούδαζα τουριστικά. Α, τουριστικά. Ναι. Αλλά δεν ασχολήθηκες ποτέ με αυτό? Όχι. Σε πήρε μπάλα σαν ηθοποιός. Ναι. Θες κάποια στιγμή να ολοκληρώσει ένα κύκλο σπουδών? Στέφανε, πιστεύεις ότι με τέτοια εμπειρία που έχεις αποκτήσει πια μέσω των καθημερινών σύριαλ, ας πούμε, δεν σου χρειάζεται? Κοίτα, θεωρώ ότι έχει να κάνει πιο πολύ με το ταλέντο.
Η τηλεόραση τουλάχιστον. Θέατρο δεν έχω κάνει ποτέ. Θα ήθελες να κάνεις θέατρο? Θα ήθελα στο μέλλον, αν και ξέρω ότι υπάρχει μια άλλη. Πρέπει να έχεις μια γνώση, πρέπει να. Διαφορετική. Να ξέρεις. Άρα εσύ, ας πούμε, και είναι προς τιμήν σου αυτό. Χαρακτηρίζει τον εαυτό σου ως ένα καθαρό αίμα τηλεοπτικά. Τηλεοπτικό ηθοποιό, συγγνώμη. Μόνο τηλεόραση. Μόνο τηλεόραση. Πες μου λίγο τώρα για το ρόλο σου. Εσύ είσαι και δικηγόρος και εκπρόσωπος κόμματος. Σοβαρός ο ρόλος. Δηλαδή ναι, δεν συνάδει με το φυσικό που έχει σοβαρό φυσικό, αλλά δεν συνάδει με την ηλικία. Σοβαρός ρόλος και δύσκολος ρόλος, έλεγα. Είναι ο πιο δύσκολος που έχω κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Γιατί ο δικηγόρος έχει. Πρέπει να μιλάει λίγο αλλιώς, ναι. Άλλη γλώσσα. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον γιατί είναι μια πρόκληση για μένα. Μ' αρέσει πολύ γιατί είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι σκληρός. Αυτό που θέλει, αυτό κάνει. Αυτό που του μπαίνει στο μυαλό, θέλει να το ολοκληρώνει. Με τις σχέσεις του είναι απόλυτος. Mm-hmm. Μπορεί να νιώθει και να είναι συναισθηματίας, αλλά αυτό το κρατάει για τον εαυτό του. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ, πολύ ωραίο και ενδιαφέρον για μένα. Σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πες μου λίγο τώρα για να συγκεκριστώ τα δικά σου. Εσύ πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από μερικά χρόνια, δηλαδή σε ενδιαφέρει η σύμβαση του γάμου, να κάνεις παιδιά, να κάνεις οικογένεια, ή ναι, τώρα απολαμβάνεις τη φάση που είσαι τώρα? Απολαμβάνω τη φάση που είμαι τώρα, αλλά ξέρω ότι σε κάποια φάση θα τη χορτάσω. Ναι. Γιατί ήδη άρχισα να τον νιώθω αυτό. Α, βαριέσαι. Δεν είναι θέμα ότι βαριέσαι. Μετά θέλεις, ξέρεις, να κατασταλάξεις κάπου, να ερεμήσουν λίγο τα πράγματα. Πόσο δηλαδή, εντάξει, δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να κάνω οικογένεια, να φτιάξω το σπιτικό μου. Μετά από πόσα χρόνια σε φαντάζεσαι παντρεμένο? Εντάξει, δεν θέλω να γίνω και 40 τώρα μέχρι να μπω στη διαδικασία των παιδιών και όλα αυτά. Υπολογίζω σε 5-6 χρόνια. Σε 5-6 χρόνια. Ωραία. Ναι. Άρα έχουν τα κορίτσια ακόμα 5-6 χρόνια στη διάθεσή τους. Πώς φαντάζεσαι την ιδανική γυναίκα, Στέφανε? Δηλαδή, πώς είναι στο μυαλό σου η ιδανική γυναίκα? Η ιδανική γυναίκα. Απλά θέλω να τα βρίσκουμε, να συνεννοούμαστε. Ναι. Να με ακούει και να την ακούω. Ναι. Να μην είναι λίγο, ξέρεις, αυτό το κάνω ό,τι θέλω, ότι μου κατέβεις το κεφάλι, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Θέλω να υπάρχει χημεία, να μπορούμε να συνεννοούμαστε, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας μαζί με αγάπη και να επικοινωνούμε τέλος πάντων. Άρα η επικοινωνία είναι το σημαντικότερο. Ναι. Η εξωτερική εμφάνιση παίζει ρόλο? Παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι. Το συμπέρασμα που έχω βγάλει, ναι, δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να ψάχνει κάποιος. Δεν είναι. Άρα, εσένα θα κοιτάς σε μια γυναίκα, ρε παιδί, με την εξωτερική εμφάνιση. Αυτό είναι που σε τραβάει εξ αρχής. Αρχικά, ναι. Ναι. Τώρα. Έχεις υπάρξει πάντα με ωραίες γυναίκες στη ζωή σου? Ωραίες. Για μένα ήταν ωραίες, ναι. Ναι. Δεν είχα και πολλές σχέσεις. Πόσες σχέσεις? Δύο-τρεις σχέσεις έκανα. Μόνο δύο-τρεις σχέσεις? Ναι. Γιατί? Επειδή είναι πολύ επιλεκτικός, νομίζω. Είσαι πολύ επιλεκτικός. Για το σοβαρό. Για το να μπω στη σχέση. Κατάλαβα, για την ευκαιριακή σχέση, για τη σχέση. Ναι. Ήταν μακροχρόνιες σχέσεις. Ήταν, εντάξει, 2-3 χρόνια το πολύ. Και σε χώρισαν ή τις χώρισες? Και τα δύο. Γιατί σε χώρισαν? Ξέρω εγώ, μπορεί να με βαρέθηκαν, μπορεί να τελείωσε. Το για πάντα πιστεύεις υπάρχει στη ζωή, αυτό που λέμε, επειδή γνωρίζεις έναν άνθρωπο και μπορεί να για πάντα. Μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή ένας άνθρωπος, μια γυναίκα και θα πεις το για αυτό πάντα? Αυτό θα ήθελα να συμβεί. Ναι. Και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου κανονικά παντρεμένο με εκκλησίες και παραδοσιακά, ναι. Α, είσαι παραδοσιακός άνθρωπος. Είσαι στις σχέσεις σου, είσαι της ισότητας ή θεωρείς ότι αυτό που λέμε να είμαστε και λίγο ανατολίτες οι άντρες, να έχουμε και λίγο το πάνω χέρι? Αν και τελικά οι γυναίκες πάντα έχουν το πάνω χέρι, αλλά εμείς θεωρούμε πολλές φορές ότι έχουμε το πάνω χέρι. Θεωρώ ότι είναι ωραίο για έναν άντρα να νιώθει ότι έχει το πάνω χέρι. Ναι. Και έστω και αν δεν το έχει, να του δείχνει η γυναίκα ότι το έχει. Αυτή είναι η εξυπνάδρυση γυναίκα. Αυτή είναι η εξυπνάδρυση. Να δείχνει στον άντρα ότι έχει το πάνω χέρι. Αλλά να περνάει το δικό τη με άλλο τρόπο. Ναι, ναι, ναι. Να θέλει ο άντρας να περάσει το δικό της γυναίκας. Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Mm-hmm. Τώρα στις 8 λέξεις μπορείς να μας πεις καμιά εξέλιξη τώρα κανένα που θα δουν εδώ οι τηλεθεατές στο Sky? Ναι, έχει προκύψει τώρα μια υπόθεση μιας μικρής 19χρονης, η οποία έχει δολοφονήσει τον πατέρα της, mm-hmm, ο οποίος τη βίαζε από 11 χρονών, και αναλαμβάνω εγώ την υπόθεσή της. Μάλιστα. Και θέλω να την αθώσω. Οπότε κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Και νομίζω ότι από ό,τι βλέπω, ότι θα δεθούμε και λίγο συναισθηματικά στο τέλος της ημέρας. Α, θα δεθείτε συναισθηματικά. Ναι. Αμπλέξεις συναισθηματικά. Ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω, τι τρως στη ζωή σου? Τι τρώω? Τα πάντα. Τρως τα πάντα. Γενικά γυμνάζεσαι? Πολύ κρέας. Κρέας. Ναι. Δεν είσαι vegan κτλ? Όχι, όχι. Ωραία. Γυμνάζεσαι όμως από ό,τι βλέπω, είσαι. Όσο μπορώ, ναι. Τι? Όσο μπορώ. Πας κάθε μέρα γυμναστήριο? Όχι, 2-3 φορές την εβδομάδα, αλλά μ' αρέσει, είμαι γενικά ενεργός.